Καλησπέρα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθες στην ανάβαση της Ριτσόνας για το 2022 και αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη δικιά σου φορά εδώ. Καλημέρα και πάλι. Είμαστε ευτυχείς και χαρούμενοι και να ευχαριστήσουμε την οργάνωση για τη φιλοξενία και την υποδοχή. Είμαι η πρώτη μου φορά, είμαι συγκινημένος. Είναι τιμή μου και χαρά μου που τρέχω με αυτούς τους αξιόλογους και αξιόμακους συναθλητές μου. Και ελπίζω να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. Τα υπόλοιπα είμαστε... Σε ποια κατηγορία, να ξεκινήσω από αυτό, σε ποια κατηγορία είναι το αυτοκίνητο? Φόρμουλα Σαλούν Ατμόσφαιρα, είναι το φεδρικό μας αυτοκίνητο αυτό, γιατί το άλλο το επισκευάζουμε, έχουμε κάτι θέματα από πέρσι. Δεν το έχουμε στήσει όπως θα έπρεπε, δεν προλάβαμε. Και πάμε ακριβώς για μια βόλτα, μια γρήγορη βόλτα, χωρίς να κυνηγάμε κάτι το ουσιώδες. Και θεωρώ ότι από την επόμενη χρονιά, να είμαστε καλά, θα πάμε όλοι μαζί καλύτερα. Στον προηγούμενο αγώνα στην Πορταριά, σε ποια κατηγορία ήσουν? Ήμουνα πάλι στη Φόρμουλα, σαν ατμόσφαιρα, δηλωμένος drift, αλλά δεν είχα δηλώσει για να κάνω drift. Για χρόνο. Θες να μου το διαλευκάνεις λίγο με το δικό σου τρόπο? Ναι. Τι ακριβώς σημαίνει δηλώνω ή όχι drift? Γιατί εγώ παράδειγμα σήμερα έμαθα, και άκουσέ με πολύ προσεκτικά, σήμερα έμαθα ότι όποιος έχει δηλώσει το αυτοκίνητό του drift δεν βαθμολογείται και δεν του γίνεται απονομή στη φόρμουλα Saloon Turbo 2. Αυτό έμαθα σήμερα, υπάρχει λέει εγκύκλιος και κανονισμός. Ναι, αυτό έχω πληροφορηθεί και εγώ, εντάξει. Θεωρώ ότι αυτοί είναι οι κανονισμοί και πρέπει να τους σεβαστούμε από τη μία μεριά. Οπότε άδικα φωνάζει ο Καντερές. Εντάξει, κοιτάξτε, το να δώσουν ένα αμνηστικό σε έναν αγώνα, οποιοδήποτε αγώνα, δεν αναφέρουμε για την Ριτσόνα. Άλλο, δεν μιλάμε για αμνηστικό. Ναι. Μιλάμε ότι στο άθροισμα των αποτελεσμάτων τον έγραφε στη Φόρμουλα Σαλούν Turbo 2 πρώτον. Πρώτος. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Πρώτον. Έκανε τον καλύτερο χρόνο. Και συγχαρητήρια, είναι ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ καλός αγωνιζόμενος. Και θεωρώ ότι βάσει του κανονισμού, αν θεωρώ ότι είναι έτσι, άδικο μένα, αλλά έτσι είναι. Άρα πρέπει να σεβαστούμε τους κανονισμούς. Οπότε, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανονισμούς. Τι να πω και εγώ, δεν ξέρω, από εκεί πέρα δεν μπορώ να πάρω θέση από αυτό. Το λέω επειδή εμπλέκεσαι με τα drift. Δηλαδή, σε έχω δει πολλές φορές και σε αγώνες στο Βορρά να κάνεις drift. Όχι ιδιαίτερα. Τώρα, εγώ αναγκαστικά το αυτοκίνητο είναι. Καλά, άλλο τούτο. Εδώ στη Ριτσόνα τώρα ανεβαίνεις Φόρμουλα Σαλούν Ατμόσφαιρα. Πώς, για χρόνο. Αλλά κοιτάξτε, το drift είναι. Οι driftάδες είναι που ξεσηκώνουν τον κόσμο. Αυτοί είναι που δίνουν το θέαμα. Και αυτοί είναι που ανεξάρτητα δεν έχουν για να βαθμολογηθούν, δεν έχουν για να πάρουν το κύπελλο. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να όλοι μας να τους στηρίξουμε και να τους εμψυχώσουμε και να τους βοηθήσουμε τον τρόπο μας. Το να δώσεις ένα μυστικό, ένα κυπελάκι, κάτι στο πρώτο, που ήταν ο Καντερής, έτσι, το άξιζε. Ή σε όλους γενικά που συμμετέχουν στα drift. Ναι, τώρα εντάξει, σε όλους. Είναι κακό να δώσουν κάτι. Είναι τόσο κοστοβόρο, είναι τόσο ας πούμε, αδύνατο να γίνει. Θεωρώ ότι δίνουν στον αγωνιζόμενο μία, ας πούμε, του δίνεις ένα ένασμα, ένα κίνητρο για να μπορέσει να ακριβώς, για να, ειδικά στους δυσκαλεπούς καιρούς που βιώνουμε. Και βλέπετε, οι συμμετοχές μειώνονται. Αυτά που είπαμε και την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι δυστυχώς πάλι θεύουμε για άλλη μια φορά. Ναι, δεν έχουμε τριψήφιο νούμερο στη Ριτσόνα. Δεν μας έχει συνηθίσει η Ριτσόνα σε διψήφια νούμερα. Παρ' όλα αυτά όμως, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων είναι το μόνο πρωτάθλημα το οποίο θα ολοκληρωθεί όπως δείχνουν τα πράγματα. Και γι' αυτό και το ακολουθώ και εγώ. Και θα ακολουθήσω και τους υπόλοιπους αγώνες. Να υποθέσω δηλαδή ότι θα είσαι και στην Ψάθα και στην Πιτίτσα. Πρώτα ο Θεός, ναι, θα επιδιώξουμε. Ναι. Θα κάνουμε μια υπέρβαση όλοι μας, γιατί εμείς, βλέπετε, δεν είμαστε ολοκληρωμένη εμπλοκή. Είμαστε ερασιτέχνες, χομπίστες και βλέπετε ότι κάνουμε και καλούς χρόνους. Λοιπόν, δεν έγινε η δράμα, Τάσο. Δεν ξέρω για πότε είναι προγραμματισμένη η Καβάλα, που νομίζω ότι είναι ο επόμενος γύρος σε αυτό το μίνι θεσμό του Βορρά. Όπως τα είπαμε και στην Πορταριά, μάλλον το θέμα δεν περπατάει. Δυστυχώς, εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος, όχι επειδή κατάγαμε από το Βορρά, γιατί τα παιδιά από το Βορρά πάνω όλοι και ο αξιότιμος ο φίλος, ο πολυπροταλητής, ο Καρατζομπαλίνης, ο Δημήτρης, που έχει υπερβάλει και τα άλλα τα παιδιά όλοι. Και πραγματικά είμαι, έτσι, θα έλεγα, πάρα πολύ προβληματισμένος, στεναχωρημένος και βλέπω ότι δεν... αν θα γίνει η Ελασσόνα, η οποία θα γίνει για... επειδή είναι να γίνει. Και εντάξει, η Ελασσόνα είναι Θεσσαλία. Ανεξάρτητα από τη δηλωμένη στο Βόρειο Ελλάδος,
και καλά κάνει και είναι. Και μπράβο και στα παιδιά αυτά που προσπαθούν τόσα χρόνια. Εκεί ο καλός ο φίλος ο Περήφανος, ο Νίκος ο Στραβοκώστας. Και εκεί θα, άμα κάνουμε, θα τους υποστηρίξουμε και αυτούς, θα προσπαθήσουμε και εκεί να συμμετάσχουμε. Είναι και τα παιδιά αυτά έχουν δώσει πάρα πολλά στο μοτοσπορτ. Πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε την κατάσταση με τον τρόπο μας. Έστω με μια καλή κουβέντα, με μια παρουσία, με μια συμμετοχή. Και τα υπόλοιπα θεωρώ ότι θα ξεπεραστούν. Δηλαδή, μου δεν είναι άλλο το πρόβλημα. Εντάξει, λίγο να βοηθήσουμε όλοι και θεωρώ ότι την επόμενη χρονιά. Για να ξημερώσει, αυτό θα σου έλεγα εγώ, για να ξημερώσει μια καλύτερη από τη φετινή χρονιά. Αυτός είναι ο στόχος. Για το motor sport, για το ελληνικό motor sport. Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος, όχι ο δικός μου. Είναι. Όλων. Το πιστεύω μου και θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε. Τάσο, εύχομαι χωρίς προβλήματα να σου πάνε όλα καλά. Κάνε τα δοκιμαστικά σήμερα, εδώ είμαστε και αύριο. Βεβαίως. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Γιατί οτιδήποτε κι αν μας λες εσύ, πάντα έχει την ιδιαίτερη βαρύτητα και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία σε όλους τους αγωνιζόμενους. Εγώ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την οργάνωση. Πραγματικά έτσι είμαι περήφανος για όλη αυτή την οργάνωση, γιατί πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που είδα καινούριους ανθρώπους, καινούργια αυτοκίνητα, αξιόλογα άτομα και μια πραγματικά μια πολύ καλή υποδοχή και ευγενική μέως στιγμή, καλή στιγμή συμπεριφορά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία σε όλους τους αγωνιζόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ.